Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εντός του Αυγούστου αναμένεται να εκδοθούν τα φετινά καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, ενώ οι νέες τιμές ζώνης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση το αργότερο στις 20 Ιουνίου. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε το έργο της και έχει καταλήξει στις οριστικές τιμές σε πάνω από 9.600 ζώνες σε περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθημερινά πραγματοποιούν ασκήσεις προσομοίωσης για να διαπιστωθεί αν οι νέες τιμές ζώνης θα αλλάξουν τα δεδομένα του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσανατολίζονται να μην αλλάξουν συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, γεγονός που σημαίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά και μειώσεις σε κάποια άλλα από τη στιγμή που στην πλειοψηφία των περιοχών θα υπάρξει αύξηση των τιμών ζώνης. Πέντε σχήματα διεκδικούν το 50,01% των ΕΛΠΕ του ελληνικού ομίλου, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων στην Ευρώπη στον κλάδο της διήλυσης. Όπως είναι γνωστό, η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών πετρελαίων αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές και προαπαιτούμενο για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Η χρηματιστηριακή αξία των ΕΛΠΕ ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ο τρόπος αποτίμησης της επιχείρησης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Η προθεσμία εκδήλωση ενδιαφέροντος έληξε χθες Τετάρτη, ενώ το ακριβές ποσοστό που θα απολυθεί, καθώς και το ύψος των προσφορών αναμένεται να αποκαλυφθεί στην επόμενη φάση, όπου και θα προκύψει short list των επενδυτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη Φολή-Φολή, καθώς η υπόθεση που ξεκίνησε από μια έκθεση του Αμερικανικού κερδοσκοπικού φαντ Quintessential Management περνά, όπως φαίνεται, στα χέρια του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, η Κινέζικη Φοσούν, ως δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Φολή-Φολή, εκφράζει μέσω πηγών την ανησυχία της για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς αποφάσισε μετά από μια πολύ ωραία συνεδρίαση χθες Τετάρτη να εγκαλέσει τον όμιλο της Φολή-Φολή με τις κατηγορίες της παρεμπόδισης ελέγχου και της άρνησης παροχής οικονομικών στοιχείων. Η απόφαση της Κεφαλαία Αγοράς έρχεται καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία δεν έδωσε τα ζητούμενα στοιχεία σχετικά με τα ταμιακά της διαθέσιμα. Μετά την κατάθεση της έγκλησης, τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας, ο οποίος και θα αποφασίσει το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της διοίκησης εταιρείας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 750,26 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,27%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.